να πάμε και στην υπόθεση του ομογενή δημάρχου Χιμάρας, του Φρέντι Μπελέρη, καθώς σήμερα εκδικάστηκε η υπόθεσή του, και να συνδεθούμε με τον Άρη Κουτσιούκη που βρίσκεται στη Χιμάρα. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε την απόφαση για τον ίδιο, όπως και για τον συνεργάτη του Άρη. Έτσι, είναι Αδαμαντία. Πριν από λίγο, λοιπόν, το αρμόδιο ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς αποφάσισε να παραταθεί η κράτηση του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, του κυρίου Φρέντι Μπελέρη, αλλά και του συνεργάτη του κυρίου Παντελή Κοκαβέση. Μια διαδικασία που κράτησε περίπου 2 ώρες και κλεισμένων των θυρών. Δεν παρέστησαν οι 2 κατηγορούμενοι, αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους. Να σας πω πως η πλευρά του Φρέντι Μπελέρη ζήτησε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με την εισαγγελία να προτείνει την παράταση της κράτησης, και αυτό ήταν τελικά που αποφάσισε και το δικαστήριο, να παραμείνουν κρατούμενος δηλαδή τόσο ο δήμαρχος Χιμάρας όσο και ο συνεργάτης του, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Κλείνοντας, να σας πω πως, όπως είναι κατανοητό, είναι μια απόφαση που προκάλεσε παγωμάρα τόσο στους συνεργάτες του δημάρχου όσο και στους κατοίκους της Χιμάρας, που είχαν την αισιοδοξία ότι σήμερα κάτι θα αλλάξει και θα βγει από την κράτηση. Μάλιστα, Άρη Κουτσιούκη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ.